Ρουτ, γιατί μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εγώ εδώ έχω ετοιμαστεί σχεδόν, ακόμα δεν έχω βάλει ρούχα. Θα βάλω όμως αυτό εδώ το τέλειο το φόρεμα που είναι από τα καινούργια του Dior και αυτό το bomber, το οποίο το έχω αγαπήσει, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ της μόδας, οπότε κάπως έτσι θα δείχνει το ντύσιμο, εντάξει, το περίπου, λίγο πιο, δεν ξέρω, θα δω. Και σκέφτηκα να το βάλω μαζί με καλσόν και μπότες ψηλές, θα το δούμε. Και ετοιμάζομαι γιατί θέλω να πάω στο mall που έχω ένα event και είναι ευκαιρία γιατί θέλω να πάρω και κάτι από το mall και τόσες μέρες δεν μπορούσα να πάω με όλα αυτά που μου συμβαίνανε. Εξακολουθούν να μου συμβαίνουν. Θα σας μιλήσω και γι' αυτό μέσα στην ημέρα, γιατί με ρωτήσατε πάρα πολλά κορίτσια και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί ενδιαφερθήκατε και για να με βοηθήσετε και να δείτε πως είμαι καλύτερα. Και κάποιες κοπέλες που, βασικά μια συγκεκριμένη κοπέλα που μιλάγαμε και χθες όλο το βράδυ, θα σας τα πω τέλος πάντων. Οπότε πάω να βγάλω πιτζάμες, δεν θέλω καθόλου να σας πω. Αυτές οι μέρες οι κρύες, έχει κρύο πάλι σήμερα, εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Και είναι από τις φάσεις που δεν θέλω να βγαίνω και από το σπίτι. Θέλω να κάθομαι σπίτι με τις πιτζαμούλες μου, να μην κουνιέμαι, να μην πηγαίνω πουθενά. Αλλά όχι, πρέπει να βγω, γιατί αυτές τις μέρες δεν μπορούσα και να βγω με τα συμπτώματα που είχα. Αλλά όχι, θα βγω να πάω στο event μου, να ψωνίσω και αυτό που θέλω. Και μετά να γυρίσουμε, να πάρω και τον Αλέξανδρο, ο οποίος σήμερα μόλις του πω ότι έχω να πάω σε ένα event, μου λέει: εμένα ποιος το με πάρει από το σχολείο. Του λέω: μην ερχόνεσαι, θα έρθω εγώ γρήγορα να σε πάρω. Τρελάθηκε το παιδί σου, λέει: τι γίνεται εδώ πέρα, εμένα ποιος θα με πάρει εδώ, θα με αφήσουνε. Λοιπόν, πάω να ντυθώ, να σας δείξω και το outfit μου φορεμένο και φύγαμε για μόλι. Για εκατομμυριωστή φορά έχω χάσει τα κλειδιά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω πάθει. Γενικότερα εγώ δεν χάνω πράγματα, αλλά μέσα στο σπίτι χάνονται ξαφνικά πράγματα. Τώρα πήρα τα αντικλείδια. Πρέπει όμως να τα βρω, γιατί δεν γίνεται. Και έχω ψάξει το πρωί που γύρισα από τον Αλέξανδρο. Έχω καθίσει και έχω κάνει αυτά τα μαζέματα και τα καθαρίσματα που κάνω εγώ κάθε πρωί. Και λέω: δεν μπορεί, όσο μαζεύω και καθαρίζω, θα τα βρω τα κλειδιά. Τίποτα, φαντάλες, και άνοιξε η γη και τα κατάπια. Τέλος πάντων, πάμε να βάλω λίγο και το bomber για να σας δείξω το outfit μου. Όπου το φόρεμα σκέτο φορεμένο είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ οικονομικό να ξέρετε και μου αρέσει γιατί εδώ κάνει λίγο άνοιγμα, το βλέπετε. Ανοίγει και δίνει. Και έχω φορέσει 40 καλσόν και έλατε να βάλω και το bomber να το δείτε για να φύγουμε. Να το και το μπομπεράκι, καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ της μόδας αυτά εδώ. Και στο Instagram σας έδειξα, σχεδόν τα εξαντλήσατε, δεν ξέρω καν αν έχουν μείνει, να σας πω και την αλήθεια. Πολύ ωραίο, θα ψάξω να σας βρω link και θα βάλω και τις μπότες μου τις ψηλές. Και θα είμαι εντάξει πιστεύω, αν και έχει λίγο κρυάκι έξω. Αλλά επειδή θα μπω κατευθείαν στα μάξι και μετά στο πάρκινγκ του mall και δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα. Αυτά. Έτοιμη. Όταν σε πάνε κιόλας, είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί έλεγα το πρωί ότι να βγω να πάω στο event, αλλά όταν σε πάνε είναι ακόμα πιο ωραία. Πιστεύω θα βάρα για συνέχεια. Είμαστε στο μόλι και θα βάρα γιατί σας είναι γερμό συνέχεια και έχουμε τρελαθεί, λέμε μην έχει πιάσει καμιά φωτιά για εμείς εδώ πέρα, μείνουμε το τσάι μας, να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά λέμε ότι βλέπουμε τα κορίτσια στο μαγαζί ότι δεν αντιδράνε, οπότε λέμε εντάξει όλα καλά. Και εμείς δεν αντιδράμε όμως. Positions paint a different picture. Hangers, tongues dead, taking all control, taking all control. Hangers, tongues dead, taking all control, taking all control, taking all control. Hangers, tongues dead, taking all control. If it's feeling right, we don't gotta fight it. Tell me what you like. Anything, I'll try it. Jupiter to Mars on a private jet. Yeah, I'ma give you something that you're never gonna forget. No, lay your body down, I'll make it easy for you. Screaming like you've never been touched before. Moving like we never made love before. We don't gotta color.
change it up, cutting ties with all the old, switching up positions, playing a different position. Για πες τι συμβαίνει μέσα στο mall. Πέρα από το συναγερμό, τι άλλο συνέβη? Τι άλλο συνέβη? Τι ήτανε γεμάτο ρε φίλε? Πάει αδερφή μου. Α, κουνούπια. Πες. Μιλιούνια που λέγεται. Τι μιλιούνια, παιδί μου, δεν φαντάζεστε. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι όλα τα κουνούπια της Αττικής έχουν μαζευτεί μέσα στο μολ. Αφού μπήκαμε στο ασανσέρ, μετρήσαμε και 10. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Κουνούπια, και όχι μόνο μέσα στο ασανσέρ. Εμείς το παρατηρήσαμε για αρχή στο ασανσέρ. Και θεωρήσαμε ότι μάλλον έχουν εγκλωβιστεί, δεν ξέρω. Ότι μένουν στο ασανσέρ. Αλλά όχι. Προχώραγε εκεί στην καφετέρια που καθόμασταν, ξινόμασταν. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Νομίζω ότι πρέπει. Αυτό. Λίγο. Αουτάν. Πώς λέγεται, όχι αουτάν. Τέζα. Λίγο τέζα το μολ. Δηλαδή, απίστευτη κατάσταση. Άλλαξα ρούχα, γιατί έχουμε λόγο θεραπεία σε λίγο. Και ελάτε να δούμε, επειδή επέστρεψε και ο Αλέξανδρος, μετά το μολ πήγαμε λίγο να βοηθήσω και την αδερφή μου με τα ρούχα. Σας έχω πει ότι αυτές οι μέρες είναι οι εκτόσεις, οπότε πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα να την βοηθήσω. Έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω των εκτόσεων και πάρα πολύ δουλειά λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Διαλέγουν έτσι τα πλεκτά με τα σκαρδούλες και τα σχετικά. Λοιπόν, ελάτε να δούμε. Τα τυράκια, κλασικά. Το παιδί μου με το... Αλέξανδρε. Ναι. Πού είναι ο Μίκη? Στο Μίκη. Είχες άλλο ένα τέτοιο, πού είναι? Μέσα στη τσάντα μου. Γιατί το πέταξες εκεί? Γιατί δεν το βάλω... Σε έχασες να το βάλεις. Ναι. Γιατί το βγάζεις έξω από το τάπερ? Γιατί? Σου έξω το βάζω. Πρέπει να την πλύνουμε την τσάντα αύριο που είναι Παρασκευή, γιατί την έχεις κάνει αγνώριστη. Τι αγνώριστη? Έλα μου ντε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εσύ δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν, ναι, το παιδί μου με τα γαλακτοκομικά έχει ένα θέμα. Το μόνο που μας αρέσει να τρώμε και με τόνους είναι η φέτα. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Και μας δώσανε και ένα ντοσχεδάκι. Με κυνηγάει αυτό το χρώμα, έτσι. Νομίζω επίτηδες το κάνουν. Όπου δεν μ' αρέσει, μου έρχεται πορτοκαλί. Εντάξει, αγάπη μου. Και μας δώσανε το φάκελο με τις φθινοπορεινές τους εργασίες. Πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ. Τι χαριτωμένα και ωραία. Πού είναι ρε παιδί μου? Τι έχουν φτιάξει εδώ πέρα? Προλαβαίνω να σας δείξω τις Lancôme τα πράγματα. Ελάτε να σας τα... Θα τα δείξω εδώ, περιμένετε. Στην ουσία η Lancôme έχει λανσάρει κάποια νέα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ χρηστικά και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και σε μάγουλα και σε μάτια. Και έχω εγώ εδώ το νούμερο 4 και το νούμερο 6. Λοιπόν, για να δούμε τι μου έτυχε. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σαν σκιά, όπως σας είπα, αλλά και σαν ρούζ. Και μια κοπέλα το φορούσε σαν ρούζ το ένα από αυτά και ήταν εξαιρετικό. Αυτές οι δύο αποχρώσεις είναι. Πολύ ωραία, νομίζω ότι ειδικά αυτό εδώ, γιατί αυτό λίγο ροδακινίζει και δεν μ' αρέσει το ροδακινί. Μ' αρέσει να το βλέπω αλλού πάνω μου, έχω ένα θέμα με τις αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροδακινί, αλλά αυτό εδώ το οποίο είναι το 6 πρέπει να είναι τέλειο, σαν ρούζ, για να το δω. Σίγουρα θα είναι τέλειο σαν ρούζ αυτό εδώ. Θα τα χρησιμοποιήσω και θα σας πω, εννοείται. Καθίστε, γιατί πρέπει να τα βάλω και στο κουτί, ακριβώς όπως είναι τα... Πώς τα λένε? Τα νούμερα. Αυτά. Και δεν πήρα κάτι άλλο. Καθίσαμε για ένα καφέ με την αδερφή μου. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά καθίσαμε για ένα καφέ γιατί πέρναγε, είχαμε φτάσει νωρίς. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι στο event ήθελα να πάω 12 νταν την ώρα που άρχιζε και να φύγω και 4 τώρα, εγώ τώρα και 20, για να μπορέσω να προλάβω να πάρω και τον Αλέξανδρο. Επιστρέψαμε από τη λογοθεραπεία μας και επειδή εγώ στο event δεν πρόλαβα να δοκιμάσω αυτά τα νέα προϊόντα της Lancôme και να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ περίεργη έτσι να τα δω. Θέλω λίγο έτσι να το δοκιμάσω, να δω πώς τα φαίνεται σαν ρουζάκι. Πολύ έβαλα. Το
παράκανα τώρα. Νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει η αποχρωσή του. Έτσι είναι πολύ φρέσκο. Δίνει έτσι το χρώμα υγείας, αλλά νομίζω λίγο... Όχι, δεν το παράκανα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και με δεύτερο πέρασμα έγινε ακόμα πιο ωραίο, δείτε. Θέλει το άλλο τώρα το... Καλά, το κρατώ ανάποδο το πινέλο. Θέλει το άλλο το πινέλο όμως με τις τριχούλες που είναι για το foundation. Νομίζω πως με εκείνο καλά είναι πολύ ωραία απόχρωση. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Εν τω μεταξύ κοιτάζω εδώ στην κάμερα τα μαλλιά μου, στην οθονίτσα της κάμερας. Κοιτάζω λίγο τα μαλλιά μου και πραγματικά πόσο χαίρομαι που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες να τα επαναφέρω και να τα ξανακάνω έτσι ωραία, φρέσκα, λαμπερά και υγιή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό και η νέα θεραπεία της L'Oréal Professionnel, η νέα σειρά, η Absolute Repair Molecular. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή σε Instagram κλπ. Τέλεια. Σας προτείνω να πάτε σε ένα κομμωτήριο να τη δοκιμάσετε πρώτα, εκεί που είναι και το σωστό να ξεκινήσει από εκεί η θεραπεία και θα δείτε άμεση διαφορά. Από την πρώτη κιόλας χρήση θα δείτε τα μαλλιά σας εντελώς διαφορετικά, σαν να έχουν ξαναγεννηθεί πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία θεραπεία. Λίγο κουρεματάκι θέλω τώρα, αλλά τώρα αυτό το διάστημα δεν μπορώ να κουρευτώ και δεν πειράζει, η υγεία πάνω απ' όλα. Έχω λόγο που το λέω. Σας είπα και το πρωί ότι πάρα πολλά κορίτσια έτσι ενδιαφερθήκατε για μένα, επειδή στο τελευταίο βίντεο σας είχα πει ότι έτσι ψάχνομαι λίγο με κάποια θέματα που είχα για την υγεία μου. Και κάποιες που με γνωρίζετε χρόνια και με έχετε έτσι λίγο ψυχολογήσει, καταλάβατε ότι στο τελευταίο βίντεο, στο τελευταίο πλάνο, ήμουνα κάπως, όντως δεν ήμουνα καλά, ήμουνα πάρα πολύ πειρασμένη από κάτι που μου είπανε και έτσι είχα λίγο κάπως στρεσαριστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έτσι ένα update για το θέμα της υγείας μου, να σας πω ότι το έψαξα πάρα πολύ, γενικότερα δεν μου βρήκανε κάτι παθολογικό και όλα δείχνουν ότι μιλάμε για long covid, άρα τον περασμένο μήνα που ήμουν άρρωστη λογικά πέρασε κορονοϊό και από ό,τι φαίνεται πλέον ο κορονοϊός με τα self-test δεν δείχνει σε όλους, γιατί εγώ είχα κάνει πάρα πολλά τεστ. Και είναι και έτσι 38 παράδειγμα κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος που κόλλησε και πήγε για μοριακό και βγήκε θετικό. Όλα τα self-test και τα rapid βγαίνανε αρνητικά. Τέλος πάντων, και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Σήμερα θέλω να μιλήσω με μία γιατρό που μου σύστησε ένα κορίτσι που πέρασε long covid. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη θα βλέπεις το βίντεο και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ το κορίτσι με το θέμα μου και επειδή το έχει περάσει και της είπαν ότι είναι long covid, προσπάθησε πολύ να με βοηθήσει και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν με γνωρίζει και δεν μου έχει καμία υποχρέωση. Και θα μιλήσω σήμερα με τη γιατρό της κοπέλας έτσι λίγο να το δούμε, γιατί η κυρία εκείνη, η γιατρός εκείνη γνωρίζει περισσότερα πάνω στο θέμα και δεν γνωρίζουν όλοι οι γιατροί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμένα αυτές τις μέρες που μιλούσα με γιατρούς, ο μοναδικός γιατρός που μου είπε για long covid ήταν η παθολόγος που μίλησα μαζί της και η αιματολόγος που σας έχω πει και σας μιλάω συνέχεια για αυτήν την αιματολόγο και εκείνη μου μίλησε γι' αυτό. Και έτσι είμαι σχεδόν σίγουρη ότι μιλάμε γι' αυτό, γιατί μου περιέγραφε η Ειρήνη τα συμπτώματά της που είχε, γιατί η κοπέλα το έχει ξεπεράσει πλέον και ελπίζω να μην της ξαναεπανέλθει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και νόμιζα ότι είμαι εγώ από την απέναντι πλευρά και ότι μου μιλάω για τα συμπτώματα που έχω. Ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για μια πολύ περίεργη ζάλη, αλλά όχι ζάλη να κουνιούνται τα πράγματα, να νιώθεις ότι κουνιέται το μυαλό σου. Έτσι, προβλήματα στην όραση, προβλήματα στην ψυχολογία, γενικότερα έτσι κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα το βλέπω πολύ έντονα και στην τηλεόραση. Μιλάγανε πάρα πολύ για ασθενείς long covid που έχουν έτσι τέτοια διάφορα συμπτώματα. Απλά δεν είχα δει για ζάλι και αυτό λίγο με προβλημάτιζε. Τέλος πάντων, το ψάχνω ακόμα, είμαι καλύτερα, δεν είμαι στο 100% η Μαρινέλη. Υπάρχουν κάποιες στιγμές ζάλις, υπάρχουν κάποιες στιγμές όχι καλής όρασης, υπάρχουν έτσι κάποιες στιγμές που έτσι νιώθω τα αυτιά μου λίγο περίεργα. Και είναι πολύ περίεργο γιατί έχεις πάει, τα έχεις ψάξει όλα και λες πώς γίνεται, αφού τα έχω δει, πήγα σε ορειλά, πήγα σε ορθοπαιδικό, πήγα σε νευρολόγο, έκανα μαγνητική. Οι αιματολογικές μου είναι καλές, δηλαδή λες τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει, γιατί τα νιώθω αυτά που νιώθω. Και όμως από ό,τι μου είπε αυτή η κοπέλα που μίλησε με την νευρολόγο της, ότι δεν μπορεί ορειλά να δει τι φταίει, μου εξήγησε η κοπέλα τι. Θα μιλήσω κι εγώ με τη συγκεκριμένη
νευρολόγο σήμερα για να το δω, να μου το εξηγήσει καλύτερα, αλλά επειδή η γυναίκα είναι σε επαρχία, είναι σε νησί, θα δούμε τώρα πώς μπορεί να γίνει. Θα το δω, θα το ψάξω, παιδιά. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει. Σας το λέω όχι για να σας τρομάξω ή για να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Νομίζω πως είναι καλό να συζητιούνται τέτοια πράγματα. Γιατί είδατε τώρα, εγώ έχω βρει πολλές λύσεις όταν συζητάω εδώ πράγματα. Και επίσης έχω βοηθήσει κι εγώ ανθρώπους, ειδικά με το θέμα με τα αιμοπετάλια μου που σας το έχω αναφέρει. Έχω βοηθήσει κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και χαίρομαι γι' αυτό και που εγώ βοηθάω εσάς και που εσείς βοηθάτε εμένα. Και αυτό απλά το αναφέρω γιατί είχα ένα σχόλιο το οποίο ήταν έτσι λίγο κακό. Δεν σας θέλω για να σας τρομάξω, ούτε για να σας χαλάσω τη διάθεση. Πραγματικά σας δείχνω μια καθημερινότητά μου. Αν αυτή η καθημερινότητά μου, εγώ είμαι σε αυτή την καθημερινότητά μου, εγώ είμαι με πονοκέφαλο, χάλια στο κρεβάτι, σας έχω πει πολλές φορές πονάει χιλιά μου από την περίοδο. Δεν θέλω να είναι όλα ρόδινα και να σας λέω είμαι μια χαρά, πεταλουδίτσες, κάμπι και δεν συμμαζεύεται. Θέλω να είμαι εγώ εαυτός μου. Πραγματικά μου το βγάζει και το YouTube. Είναι η μοναδική πλατφόρμα που μου το βγάζει στο 100% να είμαι εγώ και θα είμαι εγώ εδώ. Τώρα ποιο νόμι του αρέσει. Η δεξιά ή η αριστερά, δεν ξέρω. Η δεξιά ή η αριστερά, δεν ξέρω. Ότι παιδιά καταλαβαίνω. Είμαστε εκεί που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, που περνάμε καλά, είτε με τα καλά του αλλού, είτε με τα κακά του. Εγώ δυστυχώς είμαι ένας άνθρωπος που έχω και τα καλά μου στην καθημερινότητά μου και τα κακά μου. Και νιώθω ότι συζητώντας πράγματα, μπορείς να βοηθήσεις και κάποιον. Εμένα με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, όπως η Ειρήνη τώρα. Γιατί έτσι λίγο είχα μπερδευτεί με όλη αυτή την κατάσταση. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ που μου είπατε ότι λέγεται μικρανία με αύρα. Δεν είχα ιδέα. Εγώ σε ποιον γιατρό πήγαινα να τους έλεγα ότι έχω φωτοευαισθησία και δεν καταλαβαίνανε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εδώ. Αυτά ήθελα να σας πω, έτσι λίγο να το γνωρίζετε πάνω κάτω, γιατί είναι καλό έτσι να γνωρίζουμε. Αυτά. Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο φέραμε από το εξοχικό μου για να το δείξω στον Αλέξανδρο, έτσι. Σας έχω πει το έχω κρατήσει τα παιχνίδια μου, γιατί εγώ έπαιξα πάρα πολύ με Barbie όταν ήμουν μικρή και τα έφερα τα δύο Αλέξανδρος και ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με παιχνίδια δικά μου. Είμαι σίγουρη ότι θα ξυπνήσω πολλές αναμνήσεις αυτή τη στιγμή, σε πολλές από εσάς, με το σπιτάκι της Barbie το 1, 2, 3, το οποίο εντάξει του έχουν βγει και λίγο τα μάτια, γιατί είχαν παίξει και τα νύψια μου πολύ με τα παιχνίδια μου, δηλαδή έχουν παίξει και η νύψια μου, η Έλενα σίγουρα, γενικότερα έχουν παίξει και τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφο και έτσι τα έχω φέρει αυτές τις μέρες λίγο να τα επεξεργαστεί ο Αλέξανδρος να τα δει και να τα επιστρέψω πάλι στη θέση τους, γιατί θέλω πάρα πολύ να τα κρατήσω, πάρα πολύ έτσι να τα προσέξω, να υπάρχουν, να... Καμία σχέση εντωμεταξύ, έπιανα την ποιότητα του υλικού των δικών μου παιχνιδιών και είναι πολύ διαφορετικά. Βέβαια εντάξει, να ας πούμε, χθες προσπαθώντας να κλείσω το σπιτάκι αυτό έσπασε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι ότι το έσφιξα ή το ζόρισα. Έχουν αρχίσει, συγγνώμη, λίγο τα υλικά και τα παίζουν, έτσι το πλαστικό, ups. Να, η πόρτα, ας πούμε, έχει χαλάσει. Έχουν συμβεί έτσι διάφορα, αλλά παρόλα αυτά, έλα, καλώς στέκεται, αλλά έχω χάσει εδώ πέρα, ας πούμε, το... Είχε μια πορτούλα άλλη εδώ πέρα, είχε που ψήνεις, ήτανε barbecue, αλλά δεν ξέρω τι απέγιναν αυτά. Αυτή την είχα χάσει εγώ, αυτό δεν το είχα χάσει εγώ. Τώρα κάποιο από τα νύψια μου έγινε δουλειά. Αλλά πόσα χρόνια, πείτε μου τι αναμνήσεις. Καθίστε να σας πάω στην κουζίνα, γιατί σίγουρα στην κουζίνα θα έχετε περισσότερες αναμνήσεις, περισσότερες. Δείτε. Και τη βρύση την είχα χάσει εγώ. Το τηλεφωνάκι εδώ το έχει χάσει ο Αλέξανδρος τώρα. Και το τραπεζάκι εδώ, κάπου είναι και το σκαμπό, κάπου υπάρχει. Πόσες αναμνήσεις, δεν μπορώ, βλέπω αυτή την εικόνα τώρα. Και από εκεί το σαλόνι, σωστά. Και εκεί θυμάστε που γυρνούσε εδώ. Πω πω παιδιά, τι αναμνήσεις. Αλλά τις πιο ωραίες αναμνήσεις τις έχω εδώ στην κουζίνα της Barbie. Δεν ξέρω γιατί, έτσι, ίσως είχα περάσει πιο πολλές ώρες εδώ με την Barbie μου. Πάρα πολύ, τι ωραία παιχνίδια. Νομίζω ότι πλέον δεν βγαίνουν έτσι ρε παιδιά τα παιχνίδια τόσο όμορφα και καλοφτιαγμένα. Γιατί να μην το ξαναέβγαζαν το σπιτάκι της Barbie αυτό. Νομίζω ότι είναι το πιο θρυλικό σπιτάκι της Barbie αυτό. Γιατί να μην το ξαναέβγαζαν σε κυκλοφορία. Να παίξουν και τα τωρινά παιδάκια. Είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και... Ο Αλέξανδρος βάζει τα μάξια του μέσα, το έχει κάνει πάρκινγκ για τα αυτοκίνητά του. Αυτή είναι η χρήση. Είναι το πάρκινγκ των αυτοκίνητων. Εδώ έφερε, τι είναι αυτό το τρακτέρ. Τι έφερες, τρακτέρ.
Τι ωραία ηλιόλουστη, υπέροχη Παρασκευούλα είναι αυτή. Είμαστε στην επόμενη μέρα, όπως έχετε καταλάβει. Χθες βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος, γιατί φτιάξαμε έτσι ένα λίγο πιο ιδιαίτερο φαγητό για το βράδυ και μας πήρε λίγο χρόνος και ο Αλέξανδρος άργησε να κοιμηθεί. Οπότε τρέχαμε 9 ώρα να τον βάλουμε άρον-άρον για ύπνο. Οπότε μας πήγε λίγο πίσω και μετά 9 ώρα κι εγώ κάτι παθαίνω και θέλω να κοιμάμαι. Δεν μπορώ. Να είμαι περισσότερο. Βασικά θέλω να ξαπλώνω 9 και γύρω στις 10 πλέον κοιμάμαι, παιδιά. Λοιπόν, θα σας αφήσω, αλλά πριν σας αφήσω, θέλω να σας πω ότι στο προηγούμενο βίντεο κάποια κορίτσια μου δώσανε τις εξής ιδέες. Η μία κοπέλα μου ζήτησε να κάνουμε ένα βίντεο Watching My Bag, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Και η άλλη κοπέλα ένα Q&A, και αυτό δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Οπότε θέλω να μου πείτε από κάτω αν σας ενδιαφέρουν, να τα κάνουμε σαν έξτρα βιντεάκια. Δηλαδή, κανονικά το Σάββατο να έχουμε το vlog μας και μεσοβδόμαδα να ανέβει. Μία εβδομάδα το Q&A και την άλλη εβδομάδα το Watching My Bag, δεν ξέρω, θα το δούμε. Γράψτε μου μόνο απλά αν σας ενδιαφέρει, γιατί αν δεν σας ενδιαφέρει δεν υπάρχει λόγος. Το Watching My Bag βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και μέσα σε ένα vlog. Δεν ξέρω, πείτε μου την ιδέα σας, ό,τι θέλετε εννοείται. Να το κάνουμε αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σαββάτο. Φιλάκια!